Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Άντων 26. Σήμερα σας έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ ξεχωριστό. Ένα μηχανάκι το οποίο με τον εξοπλισμό του και την τιμή του θα κάνει θράψη στην αγορά. Πρόκειται για το πιο πρόσφατο μοντέλο από την κινέζικη QJ Motor, η οποία δεν ντρέπεται καθόλου για την καταγωγή της, αντίθετα το διαφημίζει περήφανα. MTX125 είναι το όνομά του, με τιμή κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.800 ευρώ, 2.795 ευρώ ή όπως συνηθίζουμε να λέμε 5 ευρώ για βενζίνη. Έρχεται στα εξής χρώματα, σε μαύρο όπως αυτό εδώ της παρουσίασης, σε matte grey και σε λευκό. Πρόκειται για ένα σκούτερ το οποίο βρήθη κυριολεκτικά από εξοπλισμό αφού διαθέτει full LED φώτα, TFT έγχρωμη οθόνη, σύστημα κύλες, ABS, traction control με δυνατότητα απενεργοποίησης, σύστημα start and stop, αισθητήρας πίεσης ελαστικών, αθόρυβη εκκίνηση κινητήρα χωρίς μίζα αλλά με γεννήτρια όπως τα Honda. Μη σας λέω άλλα, πάμε να το δούμε αναλυτικά και να καταλάβουμε γιατί αυτό θα ξεπουλήσει στην ελληνική αγορά. Αρχικά πάμε να μιλήσουμε για τον κινητήρα του, όπου εδώ έχουμε έναν τετράχρονο μονοκύλινδρο υγρόψυκτο με ηλεκτρονικό ψεκασμό της Bosch και 4 βαλβίδες. Απόδοση 15 ύπη στις 8.750 και ροπή 12 νιουτόμετρα στις 8.250. Εδώ όπως βλέπουμε γράφει και Made in China, όπως σας είπα νωρίτερα η QJ δεν ντρέπεται καθόλου για την καταγωγή της, αφού τα πράγματα σε ό,τι αφορά την παραγωγή προϊόντων από την Κίνα είναι πλέον πολύ πολύ ανθεκτικά, είναι πολύ ποιοτικά και γιατί όχι και αξιόπιστα. Το ψυγείο όπως το βλέπετε εδώ πέρα είναι τοποθετημένο χαμηλά και πίσω για διατήρηση του χαμηλού κέντρου βάρους, MTX125 και να το γράφει το πλήρες όνομά του. Είπαμε σύστημα κύλες και τα πάντα ελέγχονται από αυτόν εδώ το κεντρικό διακόπτη, θα σας είναι πάρα πολύ γνωστός εδώ και χρόνια από την μαμά Honda, ένα σύστημα που έχουν υιοθετήσει πλέον όλες οι εταιρείες, είναι αξιόπιστο, σε γλιτώνει από κόπο και από χρόνο, είναι γενικά ό,τι καλύτερο υπάρχει. Πατάτε απλά μία μέσα, όλο το σύστημα ενεργοποιείται και με τα δύο κουμπιά εδώ κάτω απασφαλίζεται είτε τη σέλα είτε την τάπα του ρεζερβουάρ. Αυτό που προς το παρόν μας ενδιαφέρει είναι η τάπα του ρεζερβουάρ, διότι με αυτό θα ασχοληθούμε τώρα και το οποίο ρεζερβουάρ είναι της τάξης των 8 λίτρων. Πάμε να δούμε πως ανοίγει. Ορίστε, με αυτόν τον απλό τρόπο απασφαλίζει και με τον ακόμα πιο απλό τρόπο κλείνει. Και τι γράφει εδώ, αν προσέξετε, 2,2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Ένα νούμερο το οποίο είναι απόλυτα πραγματικό αν συνυπολογίσουμε και το βάρος του οχήματος, αφού πλήρης υγρών αγγίζει τα μόλις 138 κιλά. Σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε και τη χωρητικότητα κάτω από τη σέλα. Πάμε να την απασφαλίσουμε. Πατάμε εδώ πέρα το κουμπάκι που βρίσκεται στα αριστερά. Η σέλα έχει απασφαλίσει. Πάμε να δούμε το χώρο. Θα χωρέσουν πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα η κουλούρα σας, το αδιάβροχό σας, η κλειδαριά δισκοφρένου και πάρα πολλά ακόμη αντικείμενα. Πάμε να κλείσουμε τη σέλα, να δείτε με τι εύκολο τρόπο κλείνει. Ορίστε, έχει ασφαλίσει. Ας περάσουμε λίγο στον τομέα της πρακτικότητας. Εδώ πέρα τα αποδοστήρια για τον οδηγό έχουν δύο διαφορετικές θέσεις, τόσο μπροστά όσο και κανονικά, σε κάθετη όρθια θέση με την γνωστή γωνία το πόδι του οδηγού. Ανακλεινόμενα πατάκια για τον συνοδηγό, με πολύ καλή ποιότητα και ωραίο άνοιξε κλείσε. Με ένα ύψος σέλα στα 780 χιλιοστά έχει έρθει για να βολέψει τους περισσότερους αναβάτες εκεί έξω. Μια σέλα η οποία δείχνει ιδιαιτέρως άνετη για οδηγό και συνεπιβάτη και το υλικό κατασκευής της δείχνει πολύ καλό και επιπλέον είναι και αδιάβροχη. Στα αρνητικά έχουμε τη ζελατίνα η οποία δεν μετακινείται, βρίσκεται μόνιμα σε αυτή τη θέση. Αντίθετα, έχουμε ρυθμιζόμενες μανέτες τόσο για το μπροστινό φρένο σε 4 διαφορετικές θέσεις, όσο και για το πίσω φρένο σε επίσης 4 θέσεις, αλλά και χειρόφρενο. Ας πάμε λίγο να δούμε πώς λειτουργεί το χειρόφρενο. Το πιέζεται αρκετά, κλειδώνεται εδώ πέρα και είναι μόνιμα πατημένο το πίσω φρένο. Και όταν θέλετε να το ξεκλειδώσετε, απλά το πατάτε,
απασφαλίζετε και είστε έτοιμοι να φύγετε. Αυτό που βοηθάει, όταν παρκάρετε το σκούτερ σας σε ανομοιόμορφες επιφάνειες και κυρίως σε κατηφόρες. Οι περισσότεροι μπορεί να μην ενδιαφέρεστε, αλλά σημασία έχει ότι η QJ τα πρόβλεψε όλα και τα έχει στον στάνταρ εξοπλισμό. Δείτε πραγματικά πόσο όμορφο και πόσο αιχμηρό είναι το όλο σχήμα του, και εννοείται ότι δεν έχουμε τελειώσει εδώ. Συνεχίζουμε με το τομέα της πρακτικότητας με τα δύο ντουλαπάκια που διαθέτει αριστερά και δεξιά. Πάμε να τα δούμε. Πάμε να δούμε το πρώτο, το δεξί, το οποίο του απασφαλίζεται πιέζοντας προς τα μέσα. Ορίστε. Έχει αρκετό χώρο, ο οποίος διαθέτει το απαιτούμενο βάθος, και κλείνει με τον ίδιο απλό τρόπο. Από την αριστερή μεριά πάλι έχουμε μία ανάλογη θήκη, η οποία διαθέτει και τι άλλο, θύρα USB με δύο διαφορετικές απολύξεις, κανονική και Type-C, και η οποία εννοείται ότι διαθέτει και μονωτικό καπάκι. Ορίστε, και κλείνει το ίδιο εύκολα. Μιλώντας για πρακτικότητα και για το γεγονός ότι η QJ τα έχει σκεφτεί όλα, εκτός από το σύστημα keyless έχετε και κανονικό κλειδί, πάμε να το δούμε. Απασφαλίζει με τον πιο εύκολο τρόπο, έχει ένα κουμπί εδώ πίσω, δείτε, το πατάτε και απλά βγαίνει. Οπότε σε περίπτωση που σας τύχει το οτιδήποτε, μπορείτε και πάλι να χρησιμοποιήσετε το σκούτερ σας και να φτάσετε μέχρι την μπαταρία. Εδώ κάτω, όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει μία τάπα η οποία είναι ανακλινόμενη και κρύβει μία υποδοχή για το κανονικό κλειδί, έτσι ώστε να μπορείτε να ξεκλειδώσετε τη σέλα σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε. Ας πάμε εδώ να το δούμε στην πράξη. Ορίστε εδώ το κλειδί. Ανοίγουμε την τάπα, βάζουμε εδώ το κλειδί και το γυρνάμε. Και οπ, έχει απασφαλίσει η σέλα. Αυτή είναι η χρήση του, κλείνουμε και τη σέλα. Δείτε εδώ με τι εύκολο τρόπο μπαίνει στη μεσοχή και κουμπώνει, ορίστε. Ας πάμε να δούμε τις τρεις διαφορετικές λειτουργίες που εκτελεί το keyless σύστημα όταν το έχετε αναχείρας. Ας υποθέσουμε ότι το έχετε σε ένα απέραντο πάρκινγκ και δεν ξέρετε πού είναι το όχημά σας. Οπ, εύκολα ορατό. Με το δεύτερο κουμπί το ξεκλειδώνετε. Ορίστε, έχει ανοίξει. Και με το τρίτο ανοίγετε τη σέλα. Οπ, έχει ανοίξει η σέλα. Δείτε εδώ. Είναι μια πραγματικότητα. Κλείνει. Ωραίες μεγέθης χειρολαβές για τον συνεπιβάτη που δεν χαλάνε το όλο σχήμα του σκούτερ. Ας μιλήσουμε για το τομέα της πέδησης, όπου μπροστά έχουμε δίσκο 240 χιλιοστών με διπίστονη δαγκάνα από την QJ Motor, απευθείας από το εργοστάσιο. Δικάναλο ABS, δηλαδή και μπροστά και πίσω, ενώ αντίθετα ο πίσω δίσκος, όσο είναι αυτός ορατός, είναι μικρότερης διαμέτρου, στα 225 χιλιοστά. Στο τομέα των εναρτήσεων μπροστά έχουμε τηλεσκοπικό πυρούνι με διαδρομή στα 100 χιλιοστά, ενώ αντίθετα πίσω έχουμε δύο ρυθμιζόμενα αμορτισέρ σε ό,τι αφορά την απόσβεση και την προφόρτιση. Ελαστικά πρώτης τοποθέτησης από την CST, με το μπροστινό να έχει διαστάσεις 110-80 σε 14 ζάντα. Παρατηρήστε εδώ πέρα την πλαϊνή βαλβίδα, πόσο σας βοηθάει να βάλετε αέρα. Και μιλώντας για αέρα, να πούμε ότι το συγκεκριμένο σκούτερ διαθέτει αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας ελαστικών. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται στην οθόνη. Στο πίσω μέρος έχουμε κάτι φαρδύτερο και πιο χαμηλό πρόφιλο, με διαστάσεις 130-70 σε μικρότερη διάσταση από ό,τι μπροστά, στις 13 ίντσες. Εδώ πέρα έχουμε ένα τιμόνι το οποίο εδράζεται επάνω σε καβαλέτα, δείτε εδώ πέρα, και σας δίνει άφθονο χώρο για να βάλετε κάποιο GPS ή οτιδήποτε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η επιλογή, καθώς έτσι αποφεύγουν οι εταιρείες εξτρά πλαστικούρα πάνω από το τιμόνι, κάτι που απαγορεύει στον οδηγό να βάλει κάποιο κοιτάκι για το κινητό του. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον κρυφό φωτισμό και γενικά τις λειτουργίες που διαθέτει, αλλά και να δούμε την έγχρωμη TFT οθόνη. Πατάμε μια φορά εδώ. QJ Motor.
Εδώ η οθόνη προσαρμόζεται ανάλογα με το τι έχετε έξω μέρα ή νύχτα. Βλέπετε εδώ πέρα πόσο αληθινό είναι το νούμερο. Σε συνθήκες πίεσης και έβγαλε 2,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Εξωτερική θερμοκρασία, τα volt της μπαταρίας, check engine και ABS. Εδώ να αναφέρουμε ότι το όχημα έχει και traction control. Θερμοκρασία και πίεση για το εμπρόστιο ελαστικό. Θερμοκρασία και πίεση για το πίσω ελαστικό. Το σηματάκι εδώ του traction control. Ολική και μερικοί χιλιομετρητές. Το trip 1, 88,9 συνολικά χιλιόμετρα. Ενδείξεις για τη θερμοκρασία, ενδείξεις εδώ για τη στάθμη της βενζίνης, ψηφιακό στροφόμετρο και ταχύμετρο, η ώρα, γενικά διαθέτει τα πάντα. Δείτε αυτόν εδώ τον απαλό μπλε φωτισμό, ο οποίος είναι εντυπωσιακός το βράδυ, τόσο εδώ όσο και εδώ. Πάμε έτσι να το ακούσουμε, φρένο και μίζα. Αθόρυβη η λειτουργία της μίζας μέσω γεννήτριας. Εδώ το σύστημα start and stop, όπου στην κάτω θέση είναι ενεργοποιημένο ενώ στην πάνω είναι απενεργοποιημένο. Ιδιαίτερα ήσυχο, ιδιαίτερα θόρυβο, ιδιαίτερα πολιτισμένο. Πάμε να το δείτε με τα φώτα του ανοιχτά. Passing light εδώ για την προσπέραση. Μικρή μεγάλη σκάλα. Flash αριστερό. Δεξί. Ακύρωση, η πλήρης ησυχία, alarm. Και πάμε να δείτε πως φαίνεται και πίσω κατά τη διαδικασία του φρεναρίσματος. Flash αριστερό, δεξί, ακύρωση, alarm. Και αυτό που ξεχάσαμε να αναφέρουμε για την οθόνη είναι ότι εκτός από έγχρωμη έχει και δυνατότητα διασύνδεσης με το κινητό του αναβάτη. Έχει αυτόματη προσαρμογή ημέρας νύχτας, όπως είπαμε και νωρίτερα, και δυνατότητα προβολής του κινητού στην οθόνη του σκούτερ, το λεγόμενο mirroring, δηλαδή ότι βλέπετε στο κινητό να το βλέπετε και στην οθόνη του σκούτερ. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ την πλοήγηση και τη διαχείριση κλήσεων. Στον τομέα των χειριστηρίων δεν έχουμε τίποτα τρελό. Passing light για την προσπέραση. Enter και select για τις ρυθμίσεις της οθόνης. Μικρή μεγάλη σκάλα. Flash αριστερό, δεξί και ακύρωση. Πλήρως αθόρυβο. Και εννοείται εικόνα. Ενώ στη δεξιά μεριά ενεργοποίηση απενεργοποίηση του start and stop. Τα alarm. Και το κουμπί εκκίνησης του κινητήρα. Για την ιστορία να σας τα δείξω και αυτά. Idling stop. Το σύστημα start and stop. Ενώ εδώ η ένδειξη hybrid που τονίζει την ύπαρξη κινητήρων νέας γενιάς, οι οποίοι είναι πιο οικονομικοί και πιο αποδοτικοί παρά ποτέ. Εννοείται πως από αυτό το σκούτερ δεν θα μπορούσε να λείπει ούτε το κεντρικό αλλά ούτε και το πλαϊνό stand. Ορίστε. Και εν κατακλείδη να πούμε παιδιά ότι είναι ένα σκούτερ το οποίο είναι απίστευτα οικονομικό, έχει πολύ καλή ποιότητα και έχει υπερπληρέστατο εξοπλισμό. Οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε, είτε για να το δείτε είτε για να το δοκιμάσετε, θα έχετε μια πρώτη ευκαιρία να το δείτε στην έκθεση που θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 14 Απριλίου, έκθεση μοτοσυκλέτας, να είστε όλοι εκεί. Αυτά λοιπόν από την Γκοργόλης ΑΕ, της έως 312 εδώ στην Καλλιθέα. Αυτά λοιπόν από μένα παιδιά, να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω, πάντα κράνος και εξοπλισμός για σας και το συνεπιβάτη σας, και εμείς τα λέμε την επόμενη φορά. And I don't regret anything. I just feel I'm doing things for the right reason. Some understand, some don't. In the end, you never get everybody to understand, to agree and to accept. But most of them, I'm sure, admire, after all, what I'm doing.